Για πάμε τώρα στον κύριο Χάρη Καστανίδη, στον πρώην υπουργό του ΠΑΣΟΚ. Καλημέρα κύριε Καστανίδη. Καλημέρα σας. Καλημέρα κύριε Καστανίδη. Είναι τόσες γίνονται οι ζημώσεις που πραγματικά θέλουμε και τη δική σας άποψη κύριε Καστανίδη. Καταρχάς, και να ξεκινήσουμε, σε παρακαλώ Δημήτρη, από μία που είχα τότε ως ρεπορτάζ εγώ. Δεν είχατε πάει στην συγκέντρωση του Νίκου Ανδρουλάκη, όπως μου έλεγαν εκεί κάποια στελέχη του ΠΑΣΟΚ? Θα έπρεπε. Εσείς θα μας απαντήσετε. Εμείς δεν βάζουμε πρέπει, δεν πρέπει. Ναι, εγώ όμως το θέτω. Λέω θα έπρεπε. Μάλιστα. Και ο Ανδρουλάκης είχε μια πολύ συγκεκριμένη συμπεριφορά πολιτική. Μάλιστα. Απέναντί σας. Και απέναντί μου και απέναντι συνολικά στην πορεία του κόμματος. Συνεπώς δεν βλέπω τον λόγο για τον οποίο θα έπρεπε να βρίσκομαι εκεί. Άρα θεωρείτε ότι πρέπει να ξεκινήσει μια διαδικασία αναζήτησης νέου πρόεδρου στο ΠΑΣΟΚ? Κοιτάξτε, πριν φτάσουμε εκεί πέρα, γιατί το θέμα δεν είναι ποια είναι η ατομική συμπεριφορά ενός προσώπου απέναντι σε άλλο πρόσωπο, δόλος ενδιαφέρει αυτό. Ναι. Μας ενδιαφέρουν τα γενικότερα πολιτικά ερωτήματα. Και τα γενικότερα πολιτικά ερωτήματα είναι αυτά που πρέπει να μας οδηγήσουν στην ορθή πολιτική και στα ορθά συμπεράσματα. Σωστά. Ποια είναι αυτά? Έχουμε λοιπόν στις εκλογές μία αποτύπωση της λειτουργίας έως μεγάλης κρίσης του πολιτικού συστήματος, εάν εκτιμήσουμε ότι για πρώτη φορά έχουμε τόσο μεγάλη αποχή. Έχουμε 60% αποχή και 40% συμμετοχή. Ναι. Τα ποσοστά των κομμάτων είναι δραματικά, εάν δείτε ότι το 28% που λαμβάνει η Νέα Δημοκρατία είναι πάνω στο 41%, στο 40% της συμμετοχής. Αντιστοίχως, τα ποσοστά του ΣΥΡΙΖΑ, του ΠΑΣΟΚ ή και των άλλων κομμάτων είναι όχι σε μια πλατιά εκλογική βάση, αλλά σε μια μειοψηφική εκλογική βάση που είναι μόλις το 40%. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει μια διάρρηξη των δεσμών εμπιστοσύνης μεταξύ πολιτών και πολιτικής. Άρα είναι το πρώτο μεγάλο θέμα το οποίο έρχεται ενώπιον των οφθαλμών μας, δηλαδή η κρίση αντιπροσώπευσης. Mm-hmm. Τα πολιτικά κόμματα δεν απηχούν τις ανάγκες και τις διαθέσεις ενός μεγάλου, τεράστιου τμήματος του εκλογικού σώματος. Συνεπώς θα πρέπει να αναπροσαρμόσουν τις τακτικές, τις πολιτικές τους αποφάσεις, καθώς επίσης και τον τρόπο με τον οποίο πολιτεύονται. Μάλιστα. Αυτό είναι λοιπόν μια πρώτη γενική παρατήρηση. Η δεύτερη παρατήρηση που έχω να κάνει και σχετίζεται με το ερώτημα της κυρίας Κοραή είναι ότι η κρίση αντιπροσώπευσης πολύ περισσότερο αφορά και τα κόμματα του λεγόμενου προοδευτικού τόξου. Αν υπολογίσετε ότι η Νέα Δημοκρατία χάνει περίπου 1 εκατομμύριο ψηφοφόρους και την ίδια ώρα μέσω της χαμηλής συμμετοχής της τάξης του 40%, 350 κάτι λιγότερο χιλιάδες ψηφοφόρους χάνει ο ΣΥΡΙΖΑ και περίπου 100.000 ψηφοφόρους χάνει το ΠΑΣΟΚ. Μάλιστα. Εδώ λοιπόν υπάρχει ένα ερώτημα. Το πολιτικό σύστημά μας στη διάρκεια της μεταπολιτευτικής περίοδου λειτουργήσε στη βάση δύο διακριτών ισχυρών πολιτικών πόλων που ανταγωνίζονταν γύρω από συγκεκριμένες προγραμματικές θέσεις, γύρω από ένα συγκεκριμένο προγραμματικό πλαίσιο για την προοπτική της χώρας και του ελληνικού λαού. Ναι. Τώρα αυτό δεν υπάρχει. Πρέπει να αποκατασταθεί αυτή η ισορροπία. Και αυτό σημαίνει μια ισχυρή αντιπολίτευση, άρα θα πρέπει να ξεκινήσει μια συζήτηση μεταξύ των δυνάμεων του προοδευτικού τόξου για το πώς μπορεί να συγκροτηθεί μια αξιόπιστη εναλλακτική προοδευτική κυβερνητική λύση. Mm-hmm. Μαζί με την Νέα Αριστερά, είναι... κύριε Καστανίδη, για να έχουμε μαζί. Η απάντηση είναι ναι. Η απάντηση είναι ναι. Ναι, αλλά το θεωρείτε. Η απάντηση είναι για όλες τις δυνάμεις του προοδευτικού πολιτικού τόξου που θα ήθελαν να δουν μια διαφορετική προοπτική για τη χώρα και να δουν και μια διαφορετική προοπτική για το αύριο του ελληνικού λαού. Ήδη η πολιτική της Νέας Δημοκρατίας έχει προκαλέσει σοβαρότατα προβλήματα και στην οικονομία. Σήμερα, κύριε Καστανίδη, η απογευματινή σήμερα έχει ένα ρεπορτάζ του Γιώργου Κατσιγιάννη που λέει για κόλπο γκρόσο του κυρίου Ανδρουλάκη, το οποίο περιλαμβάνει μια συνεργασία με τη Νέα Αριστερά, άθροισμα των βουλευτών των δύο κομμάτων και κατά αυτή την έννοια να γίνει το ΠΑΣΟΚ αξιωματική αντιπολίτευση. Πώς το βλέπετε αυτό σενάριο? Θα το θέλατε? Τώρα, αυτό τι ακριβώς σημαίνει, δεν μπορώ ακριβώς να το αντιληφθώ. Προφανώς όσοι ασχολούνται με μικροϋπολογισμούς μπορεί να σκέφτονται λίγο πιο καθαρά από μένα. Τι σημαίνει να αθροίσεις? Σημαίνει ότι το ΠΑΣΟΚ θα πάρει την θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης σε επίπεδο αριθμού βουλευτών.
και γιατί να μην σκεφτεί το ίδιο η Νέα Αριστερά, παραδείγματος χάρη, ότι προστιθέμενοι οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ θα είναι αυτοί οι αξιωματικοί αντιπολίτες. Γιατί το ΠΑΣΟΚ είναι το πιο ισχυρό κόμμα. Έχει 32 βουλευτές. Η Νέα Αριστερά δεν έχει καν ευρωβουλευτή και έχει 11. Συμφωνώ, αλλά μπορώ να σας απαντήσω επί ενός θέματος που είναι μικρής υπολογιστική σημασία, ενώ το μεγάλο θέμα είναι θα μια μεγάλη διαφορά. Γιατί... Αν... Όχι, μπορεί να μην είναι μικρής. Γιατί λεπτό, ξέρετε λεπτό, κάτι. Κύριε Τάκη, θα σας πω κάτι. Παρακαλώ. Η μία προσέγγιση είναι αφρίζω 11 βουλευτές της Νέας Αριστεράς και 30 τόσους βουλευτές του ΠΑΣΟΚ. Ναι. Η άλλη προσέγγιση είναι αφρίζεις το 12,7 επί του 40% συμμετοχής του ΠΑΣΟΚ και το 2,4% της Αριστεράς, δηλαδή λιγότερο από 15%. Και αυτό τι συγκροτεί, συγκροτεί καμιά αξιόπιστη κυβερνητική εναλλακτική λύση. Mm-hmm. Λοιπόν, είναι προφανές ότι θα πρέπει να είναι μια άφρηση πολιτικών δυνάμεων. Ένα εκλογικό σώμα το οποίο πείθεται από το πρόγραμμα και την ενωτική προσπάθεια των δυνάμεων του προοδευτικού τόξου για να διεκδικήσει αξιόπιστα την κυβέρνηση. Ναι. Αν στο μυαλό κάποιου είναι ότι αθρίζω προσώρας μερικούς βουλευτές που είναι το αποτέλεσμα μετά τις εκλογές του Ιουνίου, για να φτάσω αθρηστικά σε μια δύναμη η οποία είναι κάτω από 15%, τότε είναι προφανές ότι πρόκειται για μικρομαγαζάτορες που δεν ξέρουν τι τους γίνεται. Μάλιστα. Πολύ καθαρό και να σας πω και τίμιο, κύριε Καστανίδη, αυτό που λέτε. Γιατί πραγματικά μια τέτοια κίνηση θα τίναζε στον αέρα και την οποιαδήποτε καλή διάθεση και προσπάθεια θα μπορούσε έτσι να μπει στο τραπέζι. Μήπως... Κύριε Βοραή, υπάρχει... Κύριε Καστανίδη, επιτρέψτε μου... ναι. Ναι, παρακαλώ, παρακαλώ. Λέω, παρακαλώ, μήπως... Όχι να απαντήσω. Ναι, μαζί, μήπως το σκεπτικό, αν υπάρχει έτσι, στην ηγεσία του ΠΑΣΟΚ, είναι για να ισχυροποιήσει τη δική της θέση απέναντι σε οποιαδήποτε προσπάθεια αμφισβήτησής της. Δεν θέλω να κάνω, κύριε Τάκη, δίκη προθέσεων, γιατί θα μπορούσα να σας πω μερικά χαρακτηριστικά πράγματα. Φαίνεται ότι ορισμένοι στην ηγεσία του ΠΑΣΟΚ έχουν την λογική των μικρών αφήσεων. Μάλιστα. Δηλαδή, ξεπερνώ το 40% της συμμετοχής. Mm-hmm. Και ξεπερνώ το γεγονός ότι η Νέα Δημοκρατία συνετρίβει, έτσι. Συνετρίβει, έχει 1 εκατομμύριο ναι. απώλεια ψηφοφόρων. Λοιπόν, τι λένε λοιπόν κάποιοι πιθανολογώ. Ανεβήκαμε 0,7 ή 1%. Την επόμενη φορά θα αθροίσουμε άλλο 1%. Συνεπώς σε καμιά 30 χρόνια μπορεί να αθροίσουμε ένα 30% το οποίο μπορεί να μας δώσει την κυβέρνηση. Μάλιστα. Την ίδια ώρα, αυτά είναι όπως αντιλαμβάνεστε, δεν αντέχουν σε μια σοβαρή κριτική όλες αυτές τις σκέψεις. Την ίδια ώρα υπάρχει ένα θέμα. Υπάρχει και μια άλλη αποδοκιμασία σε ό,τι αφορά το κόμμα μου. Ο γραμματέας του κόμματος υπέβαλε υποψηφιότητα και βγήκε 7ο. Ναι. Παρά το γεγονός ότι είχε την αποφασιστική στήριξη. Και κλείνουμε με αυτό, κύριε Καστανίδη. Άρα λοιπόν, εκείνο το οποίο θέτω ως μείζονο σημασίας θέμα και για την σταθερότητα του πολιτικού συστήματος. Για την αλλαγή στη λειτουργία των πολιτικών θεσμών, είναι να υπάρξει ένας νέος πόλος, ισχυρός, προοδευτικός, που μπορεί να αποτελέσει στη βάση ενός συγκεκριμένου προγράμματος εναλλακτική κυβερνητική λύση στη Νέα Δημοκρατία, τώρα, όχι αύριο, τώρα. Και προφανώς όχι με αρχηγό τον κύριο Ανδρουλάκη. Αυτό είναι κάτι που θα εκτιμηθεί μέσα στα όργανα. Μάλιστα. Μάλιστα. Κύριε Καστανίδη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε. Να είστε καλά, γεια σας. Καλημέρα σας. Καλημέρα.